τα μεγάλα πράγματα. Δηλαδή αυτοί που θέλουν παραπάνω και θα πάρουν παραπάνω δεν έχουν το 50%, τότε θεωρείται δεδομένο ότι θα πάρουν αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι την ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών δόθηκε μια ενίσχυση 70% μια δόση κάπου και η υπόσχεση του κ. Θεοδωρακάκου είναι ότι θα δοθεί και άλλε θα δοθούν εξ ολοκλήρου μέχρι τέλο του χρόνου. Θα δοθούν δύο δόσεις μέχρι το τέλος κάποιου επιπλέον για το 2020. Κύριε Σικίδη, ζητήστε το λόγο για μία ερώτηση. Έχετε το λόγο. Εγώ σου πράτη, κύριε Σκυριακά, προϋπόθεση υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ο κλείσμα, δεν μπορεί δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα ο οποίο δεν είναι εντάξει στο κλείσμα. Ισχύει το 50% ή δεν το έχει πρόβλημα. Ξυπακούει τι. Κατά τη βάση τη προφορή του ΒΙΣΑ έχουμε τον νόμο και έχουμε την κατορθμίση. Δηλαδή, αν κάποιο με το βιβλιοπολιτικό κατάλογο που θα πάρει τώρα που είναι σχηματωμένο στην έκδοση, θα έρθει να κάνει και τη ρυθμό σε ένα τέλο ο οποίο θα αρχίσει να κάνει και την κατορθμίση και θα σχηματωθεί πάλι. Εντάξει, και όσον αφορά στο όνομα τη κυρία Κορδόπουλου, θα απαντήσω στο δέκτη στο συγκεκριμένο γράφει. Σε κάθε περίπτωση κατερμάτωση του τράπεζου κατασμάτων καθώ και οποιαδήποτε κινητών κατασκευών συγκίση σε κοινόπιστου χώρου πρέπει να εξασφαλίζεται κατά την ανάπτυξη των κατασμάτων η λωρίδα μέχρι τη διάβαση πεζών τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Πράγμα το οποίο το είχαμε πιο πριν, που σημαίνει ότι εμείς ενημερώσαμε όλου του επαγγελματίε. Για αυτό το λόγο και εκεί ήταν στενοφόρο. Ναι, εντάξει, το κατάστημα είναι ανοιχτό, όπω θα αν δεν είναι. Δεν κλείνει κανεί νόμο και λέει. Όταν λες να μαζευτούν και να μην συμβαίνουν, πρέπει να είναι τουλάχιστον για ασθενοφόρο και περιοριστική ελεύθερη ιδιότητα. Σα διαβάζω τι λέει το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ. Εντάξει, ότι μπορούν να κάνουν χρήση. Θα πατήσω, θα πατήσω. Ναι, θα κάνω μια παρατήρηση. Δεν το έχω πει. Συνεχίστε, κύριε μην κάνετε διάλογο μεταξύ σα. Όχι, δεν κάνουμε τίποτα. Απλά λέμε ότι ο νόμος δίνει την ευκαιρία στου επαγγελματίε να πει ότι θα του και μετά θα μαζεύουν το βράδυ. Όταν υπάρχει χώρο. Όταν υπάρχει χώρο, όχι όταν υπάρχει χώρο. Χώρο εννοείται ότι πρέπει να πρέπει στην τύχη του ασθενοφόρου. Το ονοματίζει με 1,5 μέτρο. Το ονοματίζει με 1,5 μέτρο. Ενό μέτρο και 1,5 μέτρο. Εμεί δεν κλείσαμε κανένα καιρό εδώ. Κλείσαμε ένα μέτρο. Αυτό λέει το ΦΕΚ. Σα λέω ότι λέει το ΦΕΚ. Τι κάναμε εμεί, πάμε το βιβλικό κατάλογο. Κοιτάξτε. Λέει για του πεζού, για την τράπεζα. Λοιπόν, νομίζω ότι. Θα σα δώσω το λόγο. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο άρθρο, κύριε Κουτσίδη, το συγκεκριμένο άρθρο καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα διατεθεί. Αναφέρει ότι προκειμένου περιοδών, μισό λεπτάκι λίγο, προκειμένου περιοδών η παραχώρηση κρίσης που λαμβάνει η χώρα ύστερα από γνώμη της αρμόδιας της κοινωνικής αρχής. Αποσπασματικά αναφέρω ένα κομμάτι που τυχαία έπεσε το μάτι μου. Και το λόγο ζήτησε ο κύριος Βάλιος, ο οποίος μπορεί να μας διαφωτίσει.